δεν έχουμε reaction video. Έχουμε ένα series review, αν μπορώ να το θέσω σωστά. Σας ρώτησα στο Instagram αν σας ενδιαφέρει γι' αυτό go and follow, ξέρετε γιατί. Αν σας ενδιαφέρει να κάνω ένα βίντεο σχετικά με μια σειρά που τελείωσα πρόσφατα, με μια κορεάτικη σειρά, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, το It's okay not to be okay, και οι περισσότεροι ψηφίσατε ναι, γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να κάνω αυτό το βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, εσείς φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να έρθουν ακόμα μεγαλύτερα project. Να πατήσετε την καμπανούλα ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο στο κανάλι. Καινούργια βίντεο στο κανάλι μπορείτε να βρείτε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Να κάνετε φυσικά ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε και να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί αν δεν κάνατε follow όλα αυτά τα χάνετε, γι' αυτό go and follow. Και επίσης στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα link για buymeacoffee και yesstyle.com. Και ας πέσει το intro και ας ξεκινήσουμε το review στη σειρά It's okay not to be okay. Η σειρά It's okay not to be okay αφηγείται την ιστορία ενός κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος εργάζεται σε ένα νοσοκομείο και ονομάζεται Moon Gate, τον οποίο τον υποδίεται Kim So Hyun με τεράστια επιτυχία. Άλλη μία σειρά στην οποία είδα τον Kim So Hyun, γιατί έχω δει αρκετές σειρές με τον Kim So Hyun πλέον, ο οποίος μετά από ένα τυχαίο συμβάν γνωρίζεται με την πασίγνωστη συγγραφέα παιδικών διηγημάτων, την Kim Young, την οποία υποδίεται η Σο Γιέτζη, αν προφέρω σωστά το όνομά της, οι οποίοι κάτι υπάρχει στην αρχή μεταξύ τους μετά από αυτή την περίεργη συνάντηση. Βέβαια και οι δύο δεν έχουν χρόνο για να κάνουν κάτι περισσότερο, αλλά το μέλλον θα τους φέρει πολλές εκπλήξεις. Αυτό θα το δείτε όσοι δείτε τη σειρά ή όσοι την έχετε δει, τα έχετε δει ήδη. Ο πρωταγωνιστής μας έχει έναν αδελφό ο οποίος πάσχει από αυτισμό και εξαναγκάζεται εντός εισαγωγικών να εργάζεται για να προσέχει τον αδελφό του. Μετά όμως από αυτά τα τυχαία συμβάνω, ογκατέ, απολύεται από το νοσοκομείο και έτσι αρχίζει να εργάζεται σε ένα ψυχιατρείο το οποίο ονομάζεται ΟΚ και το οποίο τυχαίνει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή που είναι και το πατρικό της Moon Young. Εκεί οι δύο τους ξανασυναντιούνται και αρχίζουν τα γεγονότα της σειράς, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να σας τα αναφέρω, πάντα δυσκολεύομαι σε αυτά τα βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, πάρα πολλά, στη σειρά βλέπουμε πάρα πολλούς χαρακτήρες να μπαίνουν στη σειρά. Οι δυο τους είχαν και μια ιστορία από το παρελθόν, θα το δείτε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία η σειρά. Βαριά σειρά. Σίγουρα θα σας την πρότεινα να την δείτε, αλλά είναι μια σειρά που πιστεύω ότι είναι νέες από μια ηλικία και πάνω για να την δεις, γιατί παίζει πάρα πολύ με ψυχολογικά ζητήματα. Νομίζω και το ίδιο το όνομα της σειράς It's okay not to be okay είναι μια τεράστια, ένας τεράστιος τομέας στην ψυχολογία, άμα καθίσει κάποιος και το καλοσκεφτεί και το γνωρίζει και ξέρει και από ψυχολογία. Στη σειρά βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, πολλά ψυχολογικά προβλήματα και οι ίδιοι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ο λόγος ότι δεν έχουν πολύ, δεν αισθάνονται ότι δεν έχουν χρόνο να ερωτευτούν και να οδοθούν ολοκληρωτικά σε μια σχέση. Άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα, σας είπα, παίζει πάρα πολύ με ψυχολογικά ζητήματα. Είναι μια σειρά που για να τη δεις και να αντέξεις πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στομάχι. Επίσης παίζει με πάρα πολλά ζητήματα της οικογένειας και πώς μερικοί άνθρωποι ίσως κάνουν παιδιά για κάποιους άλλους λόγους από τους αναμενόμενους. Ίσως γιατί κάποιοι δεν φέρονται σωστά στην οικογένειά τους. Αυτά όσοι δείτε τη σειρά θα
καταλάβετε τι εννοώ, όσοι την έχετε δει ήδη καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί παίζει με αυτά τα θέματα. Είναι μια σειρά που την έχω αρχίσει, μάλλον την είχα αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τη σταμάτησα και μετά την ξανατελείωσα πριν λίγο καιρό. Δηλαδή λίγο πριν σας ρωτήσω και για το βίντεο στο Instagram, γιατί είναι για βαριά στομάχια και δεν αντέχεται να τη δεις όλη μαζί. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια σειρά που αξίζει να δει κάποιος. Αλλά είπαμε, είναι από μια ηλικία και πάνω, δεν είναι καλό να τη δουν μικρά παιδιά. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Επειδή παίζει και με όλα αυτά τα ψυχολογικά θέματα. Σίγουρα η ανατροπή που σου φέρνει στο τέλος ίσως είναι και κάτι που δεν το περιμένεις. Τουλάχιστον εγώ αυτό που είδα δεν το περίμενα. Στη σειρά, όπως προανέφερα, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τον Κιμ Σο Χιούν, τον οποίο, όπως είπα και πριν, τον έχω δει σε αρκετές σειρές. My Love from Another Star, Dream High, It's Okay Not to Be Okay. Είχα προσπαθήσει να δω και την ταινία Real, δεν τα κατάφερα. Επίσης, σαν πρωταγωνίστρια, όπως ήδη ανέφερα, είναι η Σο Γιέτζιν, η οποία μετά το τέλος της σειράς προκλήθηκε ένα σκάνδαλο που έκανε ντόρο στη Νότια Κορέα, και η σειρά, σαν σειρά, ήταν από τις σειρές του 20 που κάναν ντόρο στη Νότια Κορέα, μαζί με το Itaewon Class. Και όχι άδικα, και οι δύο σειρές το αξίζουν πραγματικά. Το Itaewon Class το έχω αναφέρει σε ένα άλλο βίντεο. Επειδή σίγουρα κάποιοι θα με ρωτήσετε, η σειρά αποτελείται από 16 επεισόδια, για εμάς εδώ είναι διαθέσιμη στο Netflix με ελληνικούς υποτίτλους, γιατί όλα τα K-drama στο Netflix, μάλλον όχι όλα τα K-drama, δεν έχουν ελληνικούς υποτίτλους στο ελληνικό Netflix. Αυτό δεν το κατάλαβα γιατί. Ας πούμε το Hwarang δεν έχει, το The K-2 δεν έχει ελληνικούς. Αυτό όμως έχει, γι' αυτό όσοι θέλετε να τη δείτε, τσεκάρετε την στο Netflix. Σίγουρα πάρα πολύ την έχετε δει, πιστεύω. Όπως είπα και εγώ, είναι μια σειρά που πραγματικά αξίζει να το δεις. Επίσης, αυτό που ξέχασα πάλι να αναφέρω, είναι ότι σου μαθαίνει πράγματα η σειρά. Και μόνο η φράση της σου μαθαίνει πράγματα. Εγώ έχω πάρει πράγματα από τη σειρά και από ψυχολογία ιδιαίτερα, αλλά και από τις συμπεριφορές των χαρακτήρων στη σειρά. Είπαμε για την περίληψη, δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί άμα πούμε πολλά μετά θα κάνουμε spoiler, και άμα κάνουμε spoiler εσείς τι θα δείτε μετά. Γι' αυτό δεν λέμε πολλά, λέμε λίγα. Το OST τώρα της σειράς ήταν κάτι που δεν μου έμεινε ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες σειρές που έχω δει. Π.χ. όταν είχα αναφέρει το Dream High και κάποιες άλλες σειρές τις οποίες τις έκανα μαζί σε ένα βίντεο, μου είχαν μείνει OST από άλλε σειρέ. Εδώ μου έχουν μείνει OST και από σειρέ που δεν έχω δει ακόμη. Π.χ. Goblin, Stay with me. Αυτά, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο με τη σειρά. Νομίζω σας τα είπα όλα. Ό,τι άλλο δίποτε θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε είτε κάτω στα σχόλια είτε στο Instagram. Απαντάω σε όλα. Εμείς θα το πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε, εγγραφή, καμπανούλα, like στο βίντεο αν σας άρεσε, Instagram για να μην χάνετε τίποτα και buy me a coffee για στάλη στην περιγραφή. Και stay safe and bye!